δείτε την Τρίτη στην εκπομπή 7x7. Παραμένει άλυτο το πρόβλημα των απορριμμάτων στη Ζάκυνθο. Αναβρασμός για τις εικόνες με τα σκουπίδια ανήμερα των εορτών. Κομική, αν δεν είναι τραγική για την Ζάκυνθο και αυτό που βιώσαμε αυτές τις μέρες. Μεγάλες αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών ακινήτων ζητά τη μείωσή τους ο Δήμαρχος Ιθάκης. Για τις δημοτικές αξίες δεν είναι μόνο το τίμημα που πληρώνουμε όσον αφορά την αύξηση του έμφυα αλλά και των αντικειμενικών αξιών, είναι ότι χάνονται και πάρα πολλές απαλλαγές. Ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου και έμπειρος αυτοδιοικητικός Γιώργος Καλούδης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Με ποιους θα συνεργαστεί? Είμαστε σε θέση μάχης και σε πολύ καλύτερη θέση και σε θέση να διεκδικήσουμε με προοπτικές νίκης την εξουσία, όχι χάρη της εξουσίας, αλλά για να λύσουμε προβλήματα της Κέρκυρας. Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2023 από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η Αντιπεριφερειάρχηση Οικονομικών μιλά για τα έργα που θα τρέξουν το 2023 στα Ιόνια νησιά. Το ύψος του προϋπολογισμού για το έτος 2023 είναι 267.662.534 ευρώ και 16 λεπτά. Την Τρίτη στις 7 το απόγευμα με τον Βαγγέλη Καποδίστρια, μόνο στο Ιόνιαν.